Μπορεί η τουρκοκυπριακή πλευρά να δηλώνει έτοιμη να ανοίξει χθες τα οδοφράγματα. Τα πράγματα ωστόσο δεν φαίνεται να είναι τόσο απλά. Οι πλευρές συμφωνούν ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα επιτρέπουν το άνοιγμα. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, όπως πληροφορείται το ΜΕΓΑ, δεν έχει επιτευχθεί συναντήληψη προκειμένου να ανάψει το πράσινο φως. Μελέτη του λεγόμενου Υπουργείου Υγείας ζητά ως απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία για να επιτραπούν οι διελεύσεις, είτε αρνητικό PCR τεστ 72 ώρων ή εμβολιασμός και με τις δύο δόσεις. Ειδικά για το δεύτερο, αυτό που εξετάζεται είναι η αποτελεσματικότητα του κινέζικου εμβολίου Sinovac, το οποίο προμηθεύτηκαν οι αρχές του ψευδοκράτους από την Τουρκία, νωρίτερα από ό,τι παραχωρήθηκαν από τη Δημοκρατία τα εγκεκριμένα από την Ευρώπη εμβόλια. Εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι η αρνητικότητα της πολιτικής δεν θα επισκιάσει την καθημερινότητα των πολιτών. Ο Νότος είναι πολύ ευαίσθητος σε αυτό το θέμα. Προτεραιότητά μας είναι να επιστρέψουμε στις προ-κορονοϊού συνθήκες μεταξύ των δύο πλευρών. Τα όσα ο εκτελών χρέη διαπραγματευτής έλεγε σήμερα στον παράνομο Μπαϊράκ, φαίνεται ότι δεν ασπάζεται η πλειοψηφία των Τουρκοκυπρίων. Δημοσκόπηση που διενεργήθηκε δείχνει ένα στους δύο ερωτηθέντες μη ικανοποιημένους από το έργο του Ερσίν Τατάρ. Το 53% κρίνει τους 7 μήνες παρουσία του στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων ως ανεπιτυχής και ένα επιπρόσθετο 13% να επιλέγει να μην τοποθετηθεί. Ο Τατάρ πάντως επιμένει να πέσει το χαρτί της Άγκυρας, κατηγορώντας τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για ομό εκβιασμό Ευρώπης, Τουρκίας και κατεχομένων, με την προειδοποίηση για βέτο στη θετική ατζέντα για την Τουρκία αν δεν αλλάξει στάση στο Κυπριακό. Δεν είναι δυνατό εμείς να αποδεχθούμε αυτούς τους όρους και δεν θα υποχωρήσουμε στην ηγεμονιστική στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς. Δεν θα εγκαταλείψουμε την πρότασή μας για λύση στη βάση δύο κυριαρχικά ίσων κρατών, την οποία καταθέσαμε στη Γενέβη και στηρίζεται από την Τουρκία, τη μεγαλύτερη και πιο ισχυρή χώρα της περιοχής. Θα συνεχίσουμε με το άνοιγμα των Βαροσίων και τις γεωτρήσεις για φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα έχει υποπαρακολούθηση, λέει, και την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την οποία αναμένει να αντισταθεί στις προειδοποιήσεις Αναστασιάδη.